Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση για να δούμε πώς ακριβώς υπολογίζεται αυτό το άθροισμα της γεωμετρικής σειράς που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μας είναι συνεχώς χρήσιμο σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν δύο λόγια γεωμετρικές σειρές. Γεωμετρική σειρά τι σημαίνει καταρχήν αυτό το όνομα? Σημαίνει ότι αθροίζουμε διαδοχικές δυνάμεις ενός αριθμού. Ένα, που είναι χ στη μηδενική και χ, χ στο τετράγωνο και χ κύβος και χ τετράτης κλπ. Η σειρά λέει είναι πεπερασμένη γεωμετρική σειρά. Αν σταματάμε κάπου, σε κάποιο πεπερασμένο θέτη, είναι άπειρη γεωμετρική σειρά. Αν παίρνουμε όλες τις δυνάμεις του χ, οπότε εδώ φυσικά έχουμε και ζητήματα σύγκλησης. Πότε συγκλεί αυτή η σειρά και πότε όχι. Έτσι. Λοιπόν, είναι αρκετά απλά τα πράγματα. Ξεκινάμε την πεπερασμένη γεωμετρική σειρά και θέλουμε ουσιαστικά να αποδείξουμε αυτό εδώ τον τύπο. Ότι το άθροισμα της πεπερασμένης γεωμετρικής σειράς δίδεται από αυτό το απλό πλάσμα, ένα πνιχή στην νίκη 1 ή ένα πνιχή, φτάνει φυσικά να μπορούμε να γράψουμε το πλάσμα, δηλαδή ο παρανομαστής να μην είναι 0. Οπότε έχουμε ότι αυτό έχει διάφορα του 1. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί κανείς, να αποδείξει κανείς αυτό το τύπο με επαγωγές προς n. Αυτό είναι αρκετά απλό. Δεν θα πω πώς γίνεται. Προτιμώ να πω πώς μπορεί κανείς να βγάλει αυτό το τύπο χωρίς να το ξέρει. Ως γνωστό, η μέθοδος της επαγωγής είναι πολύ χρήσιμη αν κανείς ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να αποδείξει. Αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θέλει να αποδείξεις, η επαγωγή δεν μπορεί να σου είναι χρήσιμη. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς κανείς μπορεί να βρει αυτό το τύπο. Λοιπόν, και πώς το κάνουμε αυτό? Ας πάμε και ας ονομάσουμε αυτό εδώ S. S λοιπόν είναι αυτό εδώ το πεπερασμένο άθροισμα. Δεν ξέρουμε πόσο είναι το S. Πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε? Παίρνουμε και πολλαπλασιάζουμε το S επί χ. Το χ επί S είναι χ επί 1 και χ και χ τετράγωνο και τα λοιπά και χ στην n. Δηλαδή, είναι, αν κάνουμε περιστική ιδιότητα, χ και χ τετράγωνο και χ κύβος και τα λοιπά και χ στην νίκη 1. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι ότι προσθέτουμε και αφαιρούμε το 1. Πάμε λοιπόν και βάζουμε ένα 1 συν εδώ και αφαιρούμε και το 1 από εδώ. Και τώρα τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι αν πάρουμε τους όρους από εδώ έως εδώ, εδώ είναι το χ στην η, αυτό που προκύπτει είναι και πάλι το S. Οπότε όλη αυτή εδώ η παράσταση βγαίνει S συν χ στην η και 1 πλην 1. Παρατηρήστε ότι έχουμε φτάσει στην πρωτοβάθμια εξίσωση ως προς S. Το S είναι αυτό που γυρεύουμε, το χ είναι γνωστό εδώ πέρα, είναι η παράμετρος. S και χ στην η και 1 πλην 1. Λοιπόν, αν λύσουμε αυτή την απλή πρωτοβάθμια εξίσωση ως προς S, προκύπτει ακριβώς ο τύπος S ίσον 1 πλην χ στην η και 1 για 1 πλην χ. Φτάνει φυσικά το χ να είναι διάφορο του 1, ώστε να μπορείς να διαιρέσεις με το 1 πλην χ. Και έτσι βγαίνει αυτό ο τύπος. Αυτό λοιπόν είναι το κόλπο για να βρούμε την πεπερασμένη γεωμετρική σειρά. Πώς βγαίνει η άπειρη γεωμετρική σειρά? Πολύ απλά, αυτό εδώ το άπειρο άθροισμα είναι εξ ορισμού το όριο, όταν το νι πάει στο συνάπειρο, του πεπερασμένου, του αντίστοιχου πεπερασμένου άθροισματος, το οποίο εμείς μόλις αποδείξαμε ότι είναι το όριο της ποσότητας 1 πλην χ στην η και 1 δια 1 πλην χ. Ωραία. Υποθέτουμε φυσικά εδώ πέρα ότι το χ είναι απολύτως μικρότερο του 1, οπότε το χ διάφορο του 1 είναι συνέπεια και άρα μπορούμε να το γράψουμε αυτό. Και όταν το νι πάει στο άπειρο, ο παρανομαστής δεν κουνάει, το μόνο που αλλάζει είναι ότι αυτό εδώ πέρα πάει στο 0, αφού το χ είναι απολύτως μικρότερο του 1. Όταν έχει ένα αριθμό που είναι μικρότερο του 1 και το νι πρόκειται σε διαδοχικές δυνάμεις, πάει στο 0. Οπότε το όριο δεν είναι τίποτα άλλο από το 1 δια 1 πλην χ, που είναι ακριβώς αυτή εδώ η ποσότητα. Και έτσι έχουμε βγάλει και τον τύπο για την άπειρη γεωμετρική σειρά. Μια απλή παρατήρηση τώρα εδώ πέρα. Καμιά φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σειρές οι οποίες δεν αρχίζουν από το 0. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια σειρά τέτοια, ίσον 5 έως άπειρο του χ στην j. Πώς το υπολογίζουμε αυτό?
Αυτή η σειρά ποια είναι, είναι χ στην 5η και χ στην 6η και χ στην 7η, συν και τα λοιπά. Ωραία. Από κάθε όρο μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα το χ στην 5η. Αν βγάλουμε κοινό παράγοντα το χ στην 5η, τότε θα μας μείνει 1 και χ και χ τετράγωνο και τα λοιπά. Και αυτό εδώ είναι η άπειρη σειρά που ξέρουμε να υπολογίζουμε, άρα το αποτέλεσμά μας είναι χ στην 5η δια 1 πλην χ. Αυτό είναι το πρώτο.